Μάλιστα, είδαμε νομίζω όλοι τις σχετικές φωτογραφίες. Είναι στην κρίση του καθενός τώρα αν θα το επικροτήσει αυτό. Από εκεί και έπειτα, σήμερα εδώ είχαμε άλλο παιχνίδι. Συνεχίζονται οι απολογίες. Αυτή τη φορά ξεκινήσαμε για την κατηγορία της ένταξης σε εγκληματική οργάνωση. Τι μπορεί να συμπεράνει κανείς από σήμερα? Ότι πρόκειται ίσως για τη μεγαλύτερη συγκέντρωση ειρηνοποιών, τουλάχιστον στην πρόσφατη ελληνική ιστορία. Απολογήθηκε σήμερα για άλλη μία φορά ο πυρηνάρχης του Περάματος. Όταν ρωτήθηκε από το δικαστήριο τι δουλειά είχε στο Πέραμα, εκεί όπου έγινε η σύραξη με τους συνδικαλιστές του ΠΑΜΕ, ισχυρίστηκε ότι πήγε εκεί από ενδιαφέρον για να ηρεμήσει τα πνεύματα, όπως είπε συγκεκριμένα. Έχει και καλές ταβέρνες στο Πέραμα. Έχει και πολύ καλές ταβέρνες, πράγματι. Όπως είπε συγκεκριμένα, έχω ήσυχο μυαλό, πίστεψα ότι θα τους ηρεμήσω. Αυτή η απολογία διήρκησε για αρκετή ώρα. Προφανώς ξεκάθαρη απάντηση δεν πήραμε. Είμαστε εδώ καθημερινά, το παρακολουθούμε. Νομίζω καταλαβαίνουμε όλοι για τι πράγμα μιλάμε. Όμως στη δεύτερη απολογία πλέον το πράγμα θα τολμήσω να το πω κωμικό. Δεν είναι καθόλου κωμική όλη αυτή η ιστορία, αλλά σήμερα κατάφερε και έγινε φεδρή. Όταν ρωτήθηκε ο δεύτερος απολογούμενος σήμερα από την τοπική του Πειραιά ο συγκεκριμένος για συνομιλίες που είχε, όπου έλεγε ότι ο Παύλος Πίστας ήταν στοχοποιημένος για καιρό, για επιθέσεις τις οποίες κάνανε, είπε ότι όλα αυτά είναι ψέματα. Βέβαια, αυτό μπορείτε να καταλάβετε ότι προκάλεσε την έκκληση της έδρας. Τον ρώτησε χαρακτηριστικά, δηλαδή, όλες αυτές οι συνομιλίες από το 2013 είναι ψέματα και λέει, μάλιστα είναι ψέματα. Και θα σας πω και ακριβώς το διάλογο, γιατί μπορεί κάποιος δίκαια να υποθέσει ότι υπερβάλλω. Σε όλες τις συνομιλίες είπα ψέματα. Γιατί, τον ρωτάει η έδρα, ήταν μια ανοησία. Γιατί τα είπατε? Νόμιζα ότι κάτι έκανα. Τι κάνατε? Νόμιζα ότι θα δεχτώ. Μάλιστα. Υποκλεινόμαστε. Υποκλεινόμαστε. Δεν έχει ήσυχο μυαλό, δεν έχει μυαλό. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιάννη Διάκα.